Μονόλογος από ένα σημείο και μετά για την ομάδα του Παναθηναϊκού που πρωτοπορεί και δεν φαίνεται να χάνει με τίποτε αυτό το πρωτάθλημα. Ο Κώστας Καπάτας ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λάθος μεγάλο του Μπορέλη. Και να ο Σαραβάκος τώρα σε καλή θέση. Προσπαθεί ο Κωστής, θα γίνει πάσα του Σαραβάκου. Πλασάρει ο Κωστής. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Βάντζικ θα μπλοκάρει. Κάθε την παλιά για τον Τσάρτα. Αυτός με τη μία για τον Κωστή. Πέφτουν πάνω του τόσο ο Βάντζικ, όσο και ο Καλιτζάκης ή ο Καπουράνης. Ο Δόνης ίσως από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Δυνατό σούτ από τον Καπουράνη και το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό. Μετά την εκτέλεση του κόρνερ η μπάλα έφυγε προς τα πίσω. Άργησαν να βγουν πάνω στη στρογγυλή θέα οι παίκτες της ΑΕΚ και ο Γιώργος Καπουράνης από μακριά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός αναπάντεχα θα έλεγε κανείς προηγείται με 1-0. Νέα προσπάθεια με την παλιά του Μάρκου για τον Δόνη. Αυτός θα κάνει το σουτ, χάνει ο Ατματσίδης και αυτογκόλ από τον Βλάχο. Αυτογκόλ από τον Μιχάλη Βλάχο, ο οποίος προσπάθησε να καλύψει τον Βαζέχα που ερχόταν και τελικά κάνει αυτό που είχε κάνει και στο Λουιντε, το γήπεδο του Μονακό. Ένα αυτογκόλ ο Παναθηναϊκός στο 13ο λεπτό προηγείται με 2-0 μετά τη θαυμάσια προσπάθεια. Σαραβάκος στην εκτέλεση, πολύ χαμηλή όμως, του φάουλ. Τσάρτας βγάζει για το Σαραβάκο, δεν υπάρχει offside. Θα σουτάρει ο Σαραβάκος και η μπάλα θα φύγει έξω. Προσπάθεια από το σταματή, κερδίζει ο Κασάπης. Το 1-2, ο Κασάπης μόνος με το Βάντζικ δεν θα μπορέσει να πλασάρει, η μπάλα out. Βορέλη για τον Γεωργιάδη. Προσποιήσεις από τον Γεωργιάδη που δεν μπορεί να πιάσει βέβαια απέναντι σε έναν έμπειρο παίκτη σαν τον Μανόλα. Η σέντρα όμως θα βγει, θα σώσει ο Ατματσίδης και πριν περάσει τη γραμμή, πριν προλάβει να παρέμβει και ο Μπορέλη, ο Ατματσίδης θα σώσει από το 3-0. Ο Τσάρτας με το πολύ καλό αριστερό του πόδι εκτελεί η μπάλα σχεδόν στην επάνω πλευρά του δοκαριού. Μάρκος έχει πολλές δυνάμεις. Θα κάνει την παλιά για το Βαζέχα. Το σούτ από το Βαζέχα, άναυδος ο Ατματσίδης, η μπάλα όμως out. Βαθιά παλιά του Σαμπανάτζοβιτς για τον Τσάρτα. Γυρίζει αυτός παραλίγο το αυτογκόλ από τον Καπουράνη. Τελεί ο Τσάρτας, εκπληκτική επέμβαση από το Βάντζικ. Μάρκος έχει τώρα τον Κωστένογλου, θα βγάλει την παλιά. Ο Βαζέχα δεν θα τα καταφέρει, βγαίνει ο Ατματσίδης και θα διώξει. Ο Μανολάς νομίζω ότι θα αποβληθεί τώρα. Έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα από το 4ο λεπτό και έτσι η ΑΕΚ ακριβώς στο μισό δεύτερο ημίχρονο θα παίξει με 10 παίκτες. Χριστοδούλου. Ωραία παλιά από το Λούι Χριστοδούλου και ο Καπουράνης λίγο έλειψε να πετύχει το δεύτερο γκολ. Χριστοδούλου θα δώσει για τον Καπουράνη, αυτός ένα αποστολάκι που δεν είχε προωθηθεί πολλές φορές. Στο πρώτο ημίχρονο Γεωργιάδη στο γύρισμα και ο Βαζέχα το 3-0 στο 85ο λεπτό. Είναι προς το τέλος του πρωταθλήματος και πρέπει να δείξουμε αυτή την σοβαρότητα που έχουμε μέχρι τώρα. Εγώ τα τόσα χρόνια που είμαι στα γήπεδα έχω μάθει να μην λέω μεγάλα λόγια, γιατί μπορεί να πεις κάτι που να μην μετανιώσει μετά. Ήμασταν καλύτεροι από την ΑΕΚ και αυτό και σήμερα δώσαμε μια απάντηση όσους αφισβητούν τον Παναθηναϊκό.